να χαιρετήσουμε και το συλλαλητήριο το οποίο θα γίνει το Σάββατο. Εμείς θέλουμε να σας μεταφέρουμε μια πείρα μέσα από αυτή την σκληρή μάχη την οποία δώσαμε. Το πρώτο που θέλουμε να σας πούμε είναι ότι ο αγώνας ο δικός μας πάτησε πάνω στον δρόμο που έχετε χαράξει εσείς εδώ και 24 μήνες. Δεν είναι λίγο αυτό που έχετε κάνει, δεν είναι λίγο αυτό που κάναμε κι εμείς και νομίζω ότι η πείρα η οποία έχει αποκτηθεί και τα συμπεράσματα αυτά δεν πρέπει να μείνουν στα στενά όρια είτε της Λάρκο, ούτε στο λιμάνι στο Πειραιά, ούτε στους ναυτεργάτες που έχουν τώρα 48 ώρια απεργία, ούτε στους εργαζόμενους seafood. Αυτό το οποίο έδωσε δύναμη στο δικό μας αγώνα και θέλουμε να μεταδώσουμε κι εμείς και να είμαστε ψήσεις στο ραντεβού μας, ήταν η αλληλεγγύη από συνολικά την εργατική τάξη στα σωματεία της χώρας, αλλά και όχι μόνο. Αυτό το πράγμα παίζει καθοριστικό ρόλο. Αυτό το πράγμα μας κάνει να νιώθουμε σίγουροι για το δίκαιο του αγώνα μας. Ένα πράγμα το οποίο επίσης φάνηκε και πρέπει σαν συμπέρασμα να το καταθέσουμε και εδώ είναι το εξής, ότι όταν οι εργαζόμενοι παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους, μαζικοποιούν, συσπηρώνουν τα σωματεία τους και αυτά τα σωματεία γίνονται κάστρα αγώνα, τότε ακόμα και ο πιο ισχυρός αντίπαλος, όπως είναι η Κόσκο, ένα τεράστιο μονοπόλιο σε παγκόσμιο επίπεδο είναι η δράση της, και το πολιτικό της προσωπικό που είναι οι κυβερνήσεις εκάστοτε χρώματος και απόχρωσης, γιατί αυτοί είναι, υποκύπτουν. Και ο πύργος τους είναι χάρτινος. Αυτό είναι που φοβούνται. Την ενότητα της πάλης των εργαζομένων, όχι μόνο κατά χώρο, αλλά συνολικά στη χώρα μας. Νομίζω ότι αυτό το συμπέρασμα πρέπει να το διαφυλάξουμε και να το μεταδώσουμε όλοι μας. Γι' αυτό το λόγο, οι λιμενεργάτες του Πειραιά που δώσαν αυτή τη μάχη 7 μέρες με κλεισό το λιμάνι και δεν κούνησε ρούπι και τα καράβια αυτά φτάσανε μέχρι την Αίγινα, θα σας περιμένουμε να συμποδεχτούμε το Σάββατο συλλαλητήριό σας. Να είστε καλά, καλή δύναμη, είμαστε δίπλα σας και δεν είστε μόνοι σας. Ευχαριστούμε πολύ, συνάδελφοι. Και να μπορέσουμε να κάνουμε ένα βήμα παραπέρα, ήταν το γεγονός ότι παρά τις αμφιβολίες, παρά την ανασφάλεια, παρά τον προβληματισμό που υπήρχε, μαζοχτήκαμε στις πύλες του λιμανιού, συζητήσαμε, βάλαμε κάτω τα αιτήματά μας όπως κάνετε κι εσείς, για να δούμε ποιο θα είναι το επόμενο βήμα, πώς θα περπατήσουμε, για να μπορούμε να περπατάμε σαν δόμα στα ποδάρια και όχι να μας έχουν σκυφτούς. Λοιπόν, εσείς εδώ πέρα έχετε θρυνήσει τους συναδέλφους. Εμείς στο λιμάνι του Πειραιά θρυνήσαμε άνθρωπο που τον έκοψε η γέφυρα στη μέση από τα ποδάρια και κάτω. Και όχι γιατί ήταν η κακιά η ώρα. Δεν έχουμε περιθώριο ούτε αυταπάτες άλλες να έχουμε, ούτε μειωμένες απαιτήσεις από τις ζωές μας, ούτε τις δικές μας, ούτε των παιδιών μας. Εδώ πέρα αυτή την υπόθεση που έχετε ανοίξει είναι πάρα πολύ σοβαρή και πρέπει να τη συνεχίσετε και είμαστε όλοι δίπλα σας. Αυτό πρέπει να το καταλάβετε. Πρέπει να δώσετε δύναμη ο ένας τον άλλον. Ξέρουμε, δεν είναι εύκολο, παίζουν με την υπομονή μας, με τις ζωές μας, όμως αυτό είναι το κύριο. Ότι εμείς εδώ πέρα σε αυτό που έχετε ξεκινήσει και σε άλλους χώρους που προχωράει είναι η στάση μας. Ότι είναι σταθερή και αταλάντευτη. Δεν πάει άλλο να πάμε παραπίσω. Το καταλαβαίνετε. Ο καθένας μας όταν γυρνάει σπίτι του μετά από τη βάρδια ξέρει τι βιώνει στο πετσί του. Δεν χρειάζεται να το περιγράψουμε. Γι' αυτό δείχνει την αναγκαιότητα ότι πρέπει να σηκώσουμε κεφάλι, να συσπηρωθούμε γύρω από τα σωματεία μας και να το παλέψουμε.